Στο δελτίο ειδήσεων θα δούμε την πολιτική και οικονομική ατζέντα με αποκορύφωμα βεβαίως και την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Τα όσα ακούγονται, από την μία πλευρά βεβαίως θα υπάρχει το μέτωπο των κινητοποιήσεων και από την άλλη, όπως ακούγεται, κάποια μικρά δωράκια τα οποία θα κάνει ο Αντώνης Σαμαράς, ο Πρωθυπουργός, στην ελληνική κοινωνία. Βεβαίως όλη αυτή την επικαιρότητα αλλά και ζητήματα τοπικού ενδιαφέροντος, κυριότερα από την Φθιώτα, θα τα σχολιάσουμε ευθύς αμέσως με την βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, την κυρία Ελένη Μακρύ Θεοδόρου, που βρίσκεται κοντά μας. Καλησπέρα, κυρία Μακρύ. Καλησπέρα κάνετε. Και σε εσάς και στους τηλεθεατές. Σας ευχαριστώ για την παρουσία σας. Να ξεκινήσουμε λίγο από μια πρόσφατη επίσκεψη που είχατε με τον κύριο Δένδια. Και επειδή η ραχοκοκαλιά της οικονομίας, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, τα επιχειρηματικά δάνεια βγαίνουν με το σταγονόμετρο και τα επιτόκια είναι τρελά, τι είπατε με τον κύριο Δένδια? Καταρχάς να σας ευχαριστήσω για την φιλοξενία. Νομίζω ότι ποτέ δεν έχω αρνηθεί να είμαι στο κανάλι σας και να σχολιάζουμε τα της πολιτικής και γενικής και της τοπικής επικαιρότητας. Ήταν μια πολύ σημαντική συνάντηση αυτή με τον κύριο Δένδια. Την είχαμε ζητήσει ως κοινοβουλευτική ομάδα και υπήρξε μια αντιπροσωπεία από την Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου του Δευτέρου Θερινού Τμήματος, το οποίο ολοκλήρωσε και τις εργασίες του και από Δευτέρα ξεκινάει το τρίτο τμήμα. Και είχε να κάνει ακριβώς με τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Το είπατε κι εσείς, το λέμε όλοι, το τονίζουμε και το καταλαβαίνουμε, ότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι η ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονομίας. Και είναι επιχειρήσεις οι οποίες υπάρχει ένας διαχωρισμός τελείως διαφορετικός στην Ελλάδα από ό,τι στο εξωτερικό, το τι είναι μικρομεσαία επιχείρηση. Όμως για εμάς εδώ είναι αυτές οι απλές, οι μικρές καθημερινές επιχειρήσεις που τις συναντάμε στην καθημερινότητά μας. Έχουν κυνηγηθεί όμως αρκετά. Ο γειτονιάς μας, ο Μανάβης, ο Χασάπης. Κυνηγιώνται και δεν μπορούν να πληρώσουν, κυρία Μακρύ. Το ξέρουμε πάρα πολύ καλά, όλοι το καταλαβαίνουμε, τουλάχιστον όσοι κυκλοφορούμε στην κοινωνία, και εγώ είμαι μία από αυτές που είμαι καθημερινή σε επαφή με τους πολίτες και ξέρω τα προβλήματά τους. Εκείνο που όλοι το γνωρίζουμε, ότι ήταν πάρα πολύ δύσκολα τα χρόνια που περάσαμε και πρέπει από αυτό πλέον να ξεφύγουμε και να πάμε στην επόμενη μέρα. Για να πάμε όμως στην επόμενη μέρα πρέπει να γίνουν μια σειρά από ρυθμίσεις. Mm-hmm. Το πρώτο που προέχει να δούμε είναι αυτόν τον κλάδο της οικονομίας, ο οποίος είναι πάρα πολύ σημαντικός. Να πω ένα απλό παράδειγμα, ότι αν υποθέσουμε ότι έχουμε 100.000 τέτοιου είδους επιχειρήσεις, κάθε μία που κλείνει αυξάνουμε την ανεργία. Δεν συμφέρει κανέναν λοιπόν να κλείσουν αυτές οι επιχειρήσεις. Πρέπει με κάθε τρόπο να τις στηρίξουμε. Πώς θα γίνει αυτό? Αυτό που βάλαμε στην ατζέντα και με τον... Γιατί κλείσαν χιλιάδες, κυρία Μακρύ. Ακριβώς, και αυτό είχε μία ενίσχυση της ανεργίας, η οποία κυρίως έπληξε τον ιδιωτικό τομέα, γιατί γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι από το δημόσιο τομέα ήταν ελάχιστες οι απολύσεις. Αν και είναι ένα μεγάλο πρόβλημα, θα το συζητήσουμε κάποια άλλη στιγμή. Αυτό λοιπόν που συζητήσαμε με τον Υπουργό είναι τα μέτρα στήριξής τους. Και ξέρουμε πολύ καλά ότι υπάρχουν επιχειρήσεις με κόκκινα δάνεια, ή να το πούμε πιο διαφορετικά, μη εξυπηρετούμενα δάνεια. Υπάρχουν επιχειρήσεις και επιχειρηματίες οι οποίοι με πάρα πολλές δυσκολίες σταθήκανε σε αυτή τη δύσκολη κατάσταση και μπορέσανε να αποπληρώσουν τα δάνειά τους, να μην έχουν δάνεια, να μην χρωστάνε στα ασφαλιστικά ταμεία, και πρέπει να γίνει μία μέρημνα και για αυτούς τους ανθρώπους για να συνεχίσουν και να επεκτείνουν τις επιχειρήσεις. Και ένα μεγάλο κομμάτι που μας απασχολεί και νομίζω ότι όλη την κοινωνία πρέπει να απασχολεί είναι οι νέες επιχειρήσεις. Δεν μπορούμε να μιλάμε για ανάπτυξη, για ανάταση της οικονομίας χωρίς να ενισχυθούν και χωρίς να επενδύσουμε σε αυτό το κομμάτι. Ελπίζω όμως να μην είμαστε σε διαπιστώσεις ούτε ο Υπουργός ούτε εσείς, γιατί αυτά πρέπει. Η ρευστότητα πρέπει να φανεί στην αγορά. Δηλαδή, κάποιος όταν θέλει να ανοίξει μια επιχείρηση, το σκέφτεται και σκέφτεται τι, αν πάρει και το δάνειο, τι θα πληρώνει μετά. Είναι από την αρχή αποκόπτεται, κυρία Μακρύ. Δεν θα το κάνει. Κοιτάξτε να δείτε, υπάρχουν πάρα πολλά νέα παιδιά, νέοι άνθρωποι, οι οποίοι θέλουν να επενδύσουν. Αυτή τη στιγμή, να το πω με πιο απλά λόγια, τρώνε πόρτα από τις τράπεζες. Δεν έχουν πρόσβαση στην επιχειρηματικότητα. Φανταστείτε ένας νέος άνθρωπος, μάλλον το ξέρετε πολύ καλά, ένα παιδί που τελειώνει την τριτοβάθμια εκπαίδευση, που έχει ένα πτυχίο στα χέρια του και θέλει να επενδύσει και να κάνει μια δική του δουλειά, που δεν έχει οικονομικούς πόρους, η οικογένειά του δεν μπορεί να τον στηρίξει, γιατί ήδη έχει σταθεί και έχει πληρώσει πάρα πολλά χρήματα για να αποπερατώσει τις σπουδές του. Θέλει να έχει μια πρόσβαση στη χρηματοδότηση, που όταν θα πάει στις τράπεζες δεν
έχει ακόμα περιουσιακά στοιχεία, δεν έχει κάτι να εγγυηθεί, άρα κανένας δεν θα τον στηρίξει. Πρέπει λοιπόν σε αυτούς τους ανθρώπους, σε αυτούς τους νέους ανθρώπους που είναι το μέλλον και σε αυτούς, από αυτούς περιμένουμε την επόμενη μέρα και τη διαφορετική μέρα, πρέπει να τους στηρίξουμε. Άρα ναι, λοιπόν δεν γίνανε διαπιστώσεις. Εμείς θα κρατήσουμε επιφυλάξεις, ας το λέμε έτσι προκαταβολικά. Κοιτάξτε, υπάρχουν πράγματα τα οποία θα τρέξουν άμεσα και ο Υπουργός μας παρουσίασε ένα σχέδιο το οποίο εκπονείται και θα είναι άμεσα γνωστό στους πολίτες και στους ενδιαφερονομένους, τι ακριβώς μέτρα προβλέπονται για τα κόκκινα δάνεια αυτών των επιχειρήσεων. Αλλά όμως υπάρχει και ένα άλλο πλάνο, το οποίο και αυτό είναι σε εξέλιξη και σε διαπραγμάτευση, πως οι επιχειρήσεις οι οποίες δεν έχουν δάνεια μπορούν να στηριχθούν. Ένα απλός τρόπος να σας πω ότι είναι η επιδότηση των δανείων. Ναι. Είναι όλα σε συζήτηση. Ναι, αυτό είναι εφικτό που μπορεί να γίνει. Και εκείνο που μας είπε και είναι πάρα πολύ σημαντικό και εγώ το κρατάω γιατί για μένα αυτό είναι η μεγάλη ελπίδα για όλους αυτούς τους νέους ανθρώπους που θέλουν να επενδύσουν, είναι ότι θα δημιουργηθεί μια αναπτυξιακή εταιρεία, αναπτυξιακή τράπεζα. Δεν έχει τόση σημασία ο τίτλος όσο είναι ο θεσμός που υιοθετείται, έτσι ώστε όλοι οι άνθρωποι που θέλουν να ξεκινήσουν μια νέα επιχείρηση να μπορούν άμεσα να έχουν μια πρόσβαση στη χρηματοδότηση. Γιατί το να έχουμε στηρίξει τις τράπεζες πολύ καλά, το ξέρετε, όλος ο ελληνικός λαός, θα πρέπει λοιπόν αυτό να είναι ανταποδοτικό. Οι τράπεζες είναι κρατικές αυτή τη στιγμή στην ουσία, γιατί εκεί έχει. Και παίρνουν συνέχεια δωράκια, κυρία Μακρύ, και παίρνουν δωράκια. Κοιτάξτε, αυτό είναι, μια μεγάλη κουβέντα, αλλά νομίζω ο ελληνικός λαός πλήρωσε τις τράπεζες. Βεβαίως, και οι τράπεζες αυτή τη στιγμή είναι κρατικές στην ουσία, γιατί μέσα από το σύστημα, σύστημα χρηματοπιστωτικής σταθερότητας αυτών ανήκουν, στο λαό ανήκουν, όμως θα πρέπει ο λαός να καταλάβει και να εισπράξει αυτό για το οποίο πλήρωσε. Και νομίζω ότι τώρα πλέον είναι η χρονική συγκυρία να κερδίσουμε από όλη αυτή την διαδικασία. Για να το δούμε, γιατί είναι πολλά τα μέτωπα, τον ένφια, όπου υπήρξε ένα μπάχαλο, το μαζέψατε πρέπει να πούμε την τελευταία στιγμή και έχουμε και την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη μπροστά μας. Ήθιστε να γίνονται κάποιες ανακοινώσεις. Πέρυσι ήταν πολύ λιτά τα πράγματα, ήταν πολύ δύσκολη χρονιά. Φέτος θα έχουμε κάποια μέτρα ασπιρίνες, ακούω, κυρία Μακρύ. Αυτό είναι το ένα πλάνο. Το άλλο είναι ότι τα συνδικάτα, οι εργαζόμενοι, θα δώσουν ραντεβού εκεί για να διαμαρτυρηθούν για την πολιτική σας. Στην εισαγωγή που ξεκινήσατε, μιλήσατε για δωράκια. Να θυμίσω, και όλοι το ξέρουμε πάρα πολύ. Ασπιρίνες, δωράκια, έτσι τα χαρακτηρίζουμε. Λοιπόν, όχι. Παλιά, να θυμίσω, πολλά χρόνια, το έχουμε ζήσει όλοι, η Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης σηματοδοτούσε πάρα πολλά δώρα για τους πολίτες. Να θυμίσουμε όμως ότι αυτά τα δώρα δεν ανταποκρίνονταν στην δυνατότητα της χώρας και είναι αυτό που μας έφτασε, εδώ που μας έφτασε. Πέρυσι ο Πρωθυπουργός ήταν πάρα πολύ φιδωλός στις δηλώσεις του. Μίλησε περισσότερο, να θυμίσω, για σταθερότητα και όχι για δώρα και πολύ καλά έκανε, γιατί δεν υπήρχε περίπτωση να δοθούν δώρα, γιατί δεν υπήρχε η δυνατότητα. Νομίζω ότι φέτος αυτό που περιμένουμε όλοι είναι όχι δώρα που δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, αλλά είναι βελτίωση των συνθήκων ζωής των ανθρώπων, αλλαγή της καθημερινότητάς του, γιατί πλέον οι θυσίες του ελληνικού λαού έχουν πιάσει τόπο, υπάρχει πολιτική σταθερότητα, έχει επιτευχθεί το περιβόητο πρωτογενές πλεόνασμα και αυτό μας δίνει έναν αέρα και μία ανακούφιση στο να διορθωθούν όλα αυτά τα κακό σκήμενα και όλα αυτά που επιβληθήκανε τόσα χρόνια. Μέσα σε αυτά δεν μπορώ εγώ να γίνω συγκεκριμένη αυτή τη στιγμή, θα πρέπει, αυτό είναι πρωτοβουλία και θέμα του Πρωθυπουργού τι θα ανακοινώσει, όμως ξέρουμε πολύ καλά από την ατμόσφαιρα. Ακούσαμε και από για το ΦΠΑ στην εστίαση, ακριβώς, ακούσαμε αυτό, για το φόρο στο πετρέλαιο θέρμανσης. Αυτά που γονάτισαν όμως τους Έλληνες πολίτες, κυρία Μακρύ. Γίνανε πολλά λάθη. Έπρεπε να φτάσουμε εδώ. Αυτό είναι το ερώτημα. Όχι, όχι. Γίνανε λάθη μέσα σε μια πολιτική και σε πολιτικές αποφάσεις που παίρνονται κάτω από καθεστώς πίεσης και βίας. Σίγουρα θα γίνουν λάθη. Βέβαια, αυτά τα λάθη ήταν τραγικά. Η περίπτωση του πετρελαίου ήταν ένα από αυτά. Εγώ δεν θα κουράζομαι να το λέω. Ήμουνα σε μια ομάδα βουλευτών από τις πρώτες ερωτήσεις που κατατεθήκανε στο Κοινοβούλιο, ότι δεν πρέπει να πάμε σε αυτή την κατάσταση, γιατί θα επιφέρει προβλήματα, γιατί όλοι βλέπαμε ότι δεν θα είχε απόδοση. Κάποιοι δεν θέλανε να το ακούσουν, δεν το ακούσανε. Έπρεπε να περάσουν δύο δύσκολα χρόνια, τραγικά για τους πολίτες, να φτάσουμε στο σημείο να θρυνήσουμε και ανθρώπινες ζωές από αυτό για να το διορθώσουμε. Εγώ όμως πρέπει να πω ότι ψηφιστήκανε και από εσάς και από άλλους συναδέλφους σας,
πολλά από αυτά τα οποία χαρακτηρίζεται ως θυσίες των Ελληνών πολιτών, κυρία Μακρύ. Αυτή είναι μια διαπίστωση την οποία γνωρίζετε. Να σας πω το κάνατε τι, με βαριά καρδιά, έπρεπε να γίνει αυτό? Κοιτάξτε, υπήρχαν πράγματα που έπρεπε να ψηφιστούν γιατί ερχόταν σε ένα άρθρο και δεν γινόταν διαφορετικά και υπήρχαν συγκεκριμένες δεσμεύσεις από τη χώρα. Υπήρχαν όμως πράγματα τα οποία μπορούσαν να αλλάξουν και είχαμε όλη την δυνατότητα και το περιθώριο να τα αλλάξουμε και υπήρξαν πολλές βελτιώσεις. Αυτό που αναφέρεται για το θέμα το έμφυα, να θυμίσω ότι αυτό που ψηφίσαμε ήταν κάτι τελείως διαφορετικό από αυτό που εφαρμόστηκε. Οι διαβεβαιώσεις και οι συναντήσεις, να θυμίσω ότι είχαν γίνει συναντήσεις με όλη σχεδόν την κοινοβουλευτική ομάδα, υπήρξαν συγκεκριμένες δεσμεύσεις, υπήρξαν αλλαγές, τις οποίες τις είδαμε, καταγραφήκανε στον νόμο, στο νομοσχέδιο και τελικά βλέπουμε όταν φτάσανε τα ραβασάκια, τα περιβόητα στους πολίτες, να έχουμε τα πανωτά εγκεφαλικά στον κόσμο, γιατί δεν ίσχυε τίποτα από όλα αυτά. Υπήρξε ο παραλογισμός επειδή κάποιες περιοχές δεν ήταν ενταγμένες στις αντικειμενικές αξίες, αυτό να μην έχει ληφθεί υπόψη, να μην έχουν γίνει οι απαραίτητες ρυθμίσεις στο σύστημα και έτσι να φτάνουμε στο σημείο ένα σπιτάκι στο χωριό αξίας ευτελούς να έχει έμφυα υπερβολικής αξίας, δηλαδή τις 5.000 ή τις 10.000 η αξία να πρέπει να αυτά πληρώσει ο άλλος. Αυτά να συμμαζέψουμε τις προχειρότητες όμως που γίνονται σε υψηλό επίπεδο. Εγώ δεν το δικαιολογώ αυτό. Το θέμα με τον έμφυα κανένας μας δεν μπορεί να το δικαιολογήσει. Είμαστε όλοι εκτεθειμένοι απέναντι σε αυτό. Είμαστε όλοι απολογούμενοι στους πολίτες και οφείλουμε όλοι να ζητήσουμε μια μεγάλη συγγνώμη, η οποία βέβαια δεν διορθώνει τα πράγματα. Όμως έγινε ένα λάθος και δεν μπορώ να πούμε συγγνώμη λάθος, αλλά αυτό το λάθος πρέπει να αλλάξει και να διορθωθεί και νομίζω ότι τα ανακλαστικά της κυβέρνησης ήταν άμεσα να γίνουν οι διορθώσεις. Έτσι έχουμε την αναστολή της πληρωμής του φόρου, το ξέρετε πάρα πολύ καλά. Ξεκινάει η πρώτη δόση από τον Σεπτέμβριο για να γίνουν όλες οι αλλαγές που χρειάζονται, έτσι ώστε να μην έχουμε αυτά τα τραγικά που συνέβησαν. Και εκείνο που πρέπει να πω για άλλη μια φορά είναι ότι οι άνθρωποι που ήταν υπεύθυνοι στο να εφαρμόσουν αυτή την πολιτική, αυτό το σύστημα, έχουν απομακρυνθεί από τις θέσεις τους. Υπάρχει... Και κάποια στιγμή θα πρέπει αυτοί που είναι υπεύθυνοι να εφαρμόζουν τις πολιτικές και να απολογούνται και να πληρώνουν, γιατί αυτή η χαλαρότητα όλων αυτών των χρόνων απομακρυνθήκανε οι υπάλληλοι που ήταν υποχρεωμένοι. Δεν έχουν ονόματα αυτοί, κυρία Μακρύ, που κάνανε λάθος, είτε λέγεται ένφια είτε οτιδήποτε. Γιατί δεν τους απομακρύνει ο Πρωθυπουργός? Μα έχουν ήδη, δεν μπορεί να παίζουν με τον Έλληνα πολίτη. Σας είπα ότι έχουν ήδη απομακρυνθεί. Ήταν, κοιτάξτε, μια πολιτική και μια... όχι πολιτική, ήταν μια συνήθεια περισσότερο να την πω, ότι ναι εντάξει κάνουμε τα λάθη αλλά πάμε στην επόμενη μέρα, γιατί υπήρχε και μια προστασία σε εισαγωγικά όλων των υπεύθυνων, των δημοσίων υπαλλήλων, σε ό,τι και να κάνουν ποτέ να μην έχουν ποινές. Αυτό πρέπει να αλλάξει και πρέπει να αλλάξει από το μικρότερο μέχρι το μεγαλύτερο. Όποιος κάνει λάθος πρέπει να πληρώνει. Δεν υπάρχει η ανοχή και το περιθώριο από την κοινωνία να γίνονται τέτοια τραγικά λάθη. Είπατε περιθώριο και ανοχή. Ο κόσμος δεν έχει ούτε πολλά περιθώρια ούτε ανοχές. Υπάρχει πλάνο, χρονοδιάγραμμα ότι αυτό το πράγμα, αυτή η κατρακύλα ή θα πω εγώ η εκτροπή στο ράλι της οικονομίας που είπε ο Πρωθυπουργός να σταματήσει, κυρία Μακρύ? Πώς θα πρέπει να περιμένουμε ακόμα? Ήδη περάσαν σχεδόν 5 χρόνια. Νομίζω ότι τα πρώτα χρόνια ήταν πάρα πολύ δύσκολα, είναι σίγουρο αυτό. Τώρα πλέον που έχουμε φτάσει σε μια κατάσταση σταθερότητας, έχουν επιτευχθεί τα περισσότερα και έχουν ικανοποιηθεί οι περισσότερες δεσμεύσεις της χώρας, νομίζω ότι είμαστε στην χρονική καμπή, σε εκείνο το σημείο που έχει γυρίσει η σελίδα ή γυρίζει η σελίδα και πάμε στην επόμενη μέρα. Εξαρτώνται πάρα πολλά από τη διαπραγμάτευση που θα γίνει στο Παρίσι. Ήδη βρισκόμαστε σε μια, ας πούμε, μετατρόικα εποχή. Δεν έχει κανένα νόημα τώρα πλέον να συζητάμε για μνημονιακές πολιτικές. Αυτό που πρέπει να συζητάμε από εδώ και πέρα και που πρέπει να υλοποιήσουμε άμεσα είναι συγκεκριμένες πολιτικές αποφάσεις που θα βελτιώσουν πρώτα απ' όλα την καθημερινότητα του πολίτη και από εκεί και πέρα να βελτιώσουν την τάση μας, την οτροπία μας, την θεώρησή μας προς τα πράγματα για να ξεκινήσουμε να σηκώσουμε τα μανίκια και να δουλεύουμε για μια διαφορετική Ελλάδα. Αυτό βέβαια για να το καταλάβουν οι πολίτες δεν είναι κάτι άμεσο, να μην κοροϊδευόμαστε, γιατί δεν θα ξυπνήσουμε... 5 χρόνια είναι πολλά όμως. Βεβαίως. Δεν θα ξυπνήσουμε αύριο το πρωί και θα πούμε «Α, τι ωραία Ελλάδα που έχουμε να ζούμε». Αυτό θέλει να το οικοδομήσουμε... Συνάδελφός σας, ο κύριος Κουτσογιαννακόπουλος, από τη θέση που είστε εσείς, είπε μετά το δεύτερο εξάμηνο του 2014, τώρα είμαστε δηλαδή, θα δείτε, λέει, σταδιακή βελτίωση.
Κοιτάξτε, δεν να δείτε. Σα ζητώ να απολογηθεί όχι, όχι, ο καθένας, εδώ... ο καθένας έχει την άποψή του και ο καθένας μπορεί να εκφράζεται ελεύθερα σε αυτό που πιστεύει. Δεν είμαι από αυτούς τους ανθρώπους που δίνουν χρονοδιαγράμματα και ονειροβατούν και λένε ότι ξέρετε κάτι, στις 26 Νοεμβρίου, στις 7 η ώρα το βράδυ, θα πατήσει ένα κουμπί και όλα θα είναι μαγικά. Δεν γίνεται έτσι. Δεν υπάρχει ούτε η οικονομία λειτουργεί έτσι, ούτε η κοινωνία. Τουλάχιστον οι σπουδές που έχω κάνει τόσα χρόνια και η γνώση των πραγμάτων αυτό με οδηγούν και νομίζω ότι και κάθε νοήμονα άνθρωπο. Αυτό όμως που μπορούμε να πούμε είναι ότι όταν έχει ολοκληρωθεί ένας συγκεκριμένος κύκλος δεσμεύσεων, ικανοποιήσεων, αυτά που η χώρα έπρεπε να κάνει και έχουν επιτευχθεί, τότε λοιπόν μπορούμε να ελπίζουμε και να περιμένουμε την επόμενη μέρα. Και είπα ότι δεν θα ξυπνήσουμε αύριο το πρωί και θα είναι όλα μαγικά. Απλά μας δίνεται πλέον η ευκαιρία, η δυνατότητα να οικοδομήσουμε αυτή τη χώρα διαφορετικά. Αλλά αυτό θέλει πολύ προσπάθεια, θέλει πολύ κόπο. Για να γίνει όμως αυτό και να έχει διάθεση και ψυχολογία ο κόσμος να το καταφέρει, θα πρέπει να είναι βελτιωμένη η καθημερινότητά του. Και νομίζω ότι με τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού, με συγκεκριμένες πολιτικές που θα ακολουθήσουν άμεσα πριν το τέλος του χρόνου, αυτό θα το καταλάβει και ο πολίτης στην καθημερινότητά του. Ένα από αυτά, αν εφαρμοστεί το θέμα του πετρελαίου, αυτό θα είναι μια βελτίωση. Για να το δούμε. Θα αλλάξουν τα δεδομένα στην τσέπη του πολίτη. Γιατί μόνο έτσι θα καταλάβει ο κόσμος ότι κάτι αλλάζει. Προφανώς. Το να λέμε τις θεωρίες και να λέμε ότι και να βάζουμε χρονοδιαγράμματα, δεν γινόμαστε πιστευτοί. Προφανώς. Τουλάχιστον αυτό το καταλαβαίνουμε όλοι μας πολύ καλά. Λοιπόν, δύο ζητήματα ακόμα. Το ένα έχει να κάνει με ένα νομοσχέδιο για την παιδεία και νομίζω για την μοριοδότηση εκπαιδευτικών. Και θα σας πάω και σε ένα τελευταίο δύσκολο με τα διόδια. Ας πάμε λίγο όμως με το θέμα της παιδείας. Όλα είναι δύσκολα και όλα είναι εύκολα. Εξαρτάται την οπτική γωνία που τα βλέπεις. Στο θέμα, υπάρχει ένα νομοσχέδιο για την, στο οποίο είμαι και εισηγήτρια. Αφορά την ίδρυση ενός Συμβουλίου Εθνικής Παιδείας. Έχει πέσει πολλή συζήτηση πάνω σε αυτό, γιατί πρέπει να πω ότι αυτό το συμβούλιο θα αποτελείται από τους όλους αυτούς που χρημάτισαν Υπουργοί Παιδείας μέχρι τώρα και φυσικά θέλουν να συμμετέχουν. Υπάρχει μία αντίδραση στο τι θα μπορούσε να προσφέρει αυτό το συμβούλιο. Είναι ένα συμβούλιο το οποίο δεν έχει καμία οικονομική επιβάρυνση και είναι μια ευκαιρία όλοι οι άνθρωποι αυτοί που χρηματίσανε υπουργοί μετά από απόσταση να δουν τις πολιτικές που εφαρμόσανε, να υπάρξει μια αλληλοσυζήτηση για να υπάρχει και μια συνέχεια. Δεν είναι θέμα ότι θα λύσει όλα τα θέματα της παιδείας. Απλά είναι ένα πεδίο διαλόγου. Καλό είναι, δεν έχουμε να χάσουμε και μπορούμε να το κάνουμε. Συμβουλευτικά θα μπορεί να το χρησιμοποιεί ο Υπουργός Παιδείας. Όμως μέσα σε αυτό το νομοσχέδιο υπάρχουν σημαντικές τροπολογίες και μία από αυτές αφορά τη μοριοδότηση των εκπαιδευτικών. Υπάρχει ένα τεράστιο πρόβλημα που αντιμετωπίζει κάθε χρόνο το Υπουργείο Παιδείας σχετικά με τη στελέχωση των σχολείων των δυσπρόσιτων περιοχών, απομακρυσμένων, είτε αυτά είναι στην ορεινή Ελλάδα είτε στην νησιώτικη. Το μεγαλύτερο πρόβλημα αντιμετωπίζεται στην νησιώτικη Ελλάδα. Να φανταστείτε και νομίζω ότι έχετε κάνει πολλά ρεπορτάζ και εσείς και κεντρικά κανάλια που φαίνεται ότι δεν υπάρχουν εκπαιδευτικοί. Δεν υπάρχουν γιατί δεν πάνε. Πάει κάποιος με την πρώτη ευκαιρία, γιατί κανένας δεν μπορεί προφανώς να ζήσει στο αγαθονήσι για μεγάλο και δεν το θέλει, και βρίσκει μια δικαιολογία και φεύγει. Πηγαίνει ο επόμενος, ο οποίος και εκείνος απομακρύνεται με κάποια δικαιολογία, είτε λόγω ασθένειας, είτε για κάποιο άλλο λόγο, και μένουν κενά. Και φτάνουμε στα Χριστούγεννα και ακόμα να υπάρχουν ακάλυπτες θέσεις. Έτσι λοιπόν, οδηγήθηκε το Υπουργείο Παιδείας στην εξής λύση. Να δώσει μια πρημοδότηση, ένα κίνητρο στους εκπαιδευτικούς, έτσι ώστε να στελεχώσουν αυτά τα σχολεία. Και αυτό ισχύει για τους εν ενεργεία, για τους διορισμένους εκπαιδευτικούς. Αυτοί που θα μείνουν υποχρεωτικά 2 χρόνια θα πάρουν διπλή μοριοδότηση. Όσον αφορά τα σχολεία της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, είναι για αυτά που έχουν μόρια 9 και 10, είναι στην 9η-10η κατηγορία, και για τη δευτεροβάθμια 11 ή 12. Εδώ υπάρχει και ένα άλλο θέμα, πολύ σημαντικό, που ενδιαφέρει πάρα πολλούς εκπαιδευτικούς. Υπάρχει διαφορετική μοριοδότηση στην πρωτοβάθμια και στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Δηλαδή, να αναφέρω χαρακτηριστικά ότι το Ραυτόπουλο Ευρυτανίας, για να μιλήσουμε στην περιοχή μας να το καταλαβαίνουμε, έχει 9 μόρια για την πρωτοβάθμια, νομίζω, και έχει 10 για τη δευτεροβάθμια. Είναι κάπως διαφορετικό, δεν θυμάμαι ακριβώς. Πάντως έχει διαφορετική μοριοδότηση. Ναι. Αυτό έγινε γιατί 25 χρόνια τώρα δεν έχει γίνει επικαιροποίηση της μοριοδότησης των σχολείων. Πάει πάρα πολύ παλιά και αυτό πρέπει να ελεγχθεί ξανά, γιατί υπάρχουν σχολεία
δεν μιλάω για την νησιωτική Ελλάδα, γιατί τα νησιά παραμένουν νησιά, αλλά στην ηπειρωτική που έχουν αλλάξει πολλά δεδομένα. Να αναφέρω χαρακτηριστικά ότι σχολείο στα Γρεβενά, που είχε μια μεγάλη μοριοδότηση γιατί δεν υπήρχε η πρόσβαση, αυτή τη στιγμή με την Εγνατία είναι μία μισή ώρα από τη Θεσσαλονίκη. Άρα αυτό δεν μπορεί να έχει μοριοδότηση 10 και ένα άλλο σχολείο που είναι όντως απομακρυσμένο και στα ορεινά. Βλέπετε μια σειρά πραγμάτων που φέρνει το ένα το άλλο αλλαγή. Και αυτό που έχουμε ζητήσει είναι και την επικυρωποίηση της μοριοδότησης των σχολείων, αλλά βέβαια και την ίδια μοριοδότηση, είτε πρόκειται για την πρωτοβάθμια, είτε πρόκειται για τη δευτεροβάθμια, γιατί κάποιοι άνθρωποι αισθάνονται ότι αδικούνται. Και εκείνο το πολύ σημαντικό πάλι θέμα που προήγηψε από αυτό το νομοσχέδιο είναι η μοριοδότηση των αναπληρωτών. Ναι. Γιατί το να πάρει ένας αναπληρωτής διπλάσια μοριοδότηση, αυτή τη στιγμή όπως είναι τα πράγματα με κλειδωμένους τους πίνακες από το 2010, δεν έχει κανένα απολύτως νόημα. Μπορεί να του χρησιμοποιήσουν σε μια μελλοντική κατάσταση, όταν και εφόσον διοριστεί, να τα χρησιμοποιήσει. Άμεση εξυπηρέτηση και άμεση χρήση δεν έχει πουθενά. Έτσι λοιπόν ζητήθηκε να ξεκλειδώσουν οι πίνακες που έχουν των αναπληρωτών, γιατί αυτό είχε γίνει με τον νόμο Διαμαντοπούλου, να θυμίσω, και με την προοπτική ότι κάθε 2 χρόνια θα διενεργούνταν διαγωνισμός ΑΣΕΠ και θα διορίζονταν οι εκπαιδευτικοί. Αφού λοιπόν ούτε το 12 ούτε το 14 έγινε διαγωνισμός, οι πίνακες πρέπει να ξεκλειδώσουν και έτσι ώστε αυτοί που θα υπηρετήσουν σε αυτά τα πρόσθετα σχολεία να έχουν ένα νόημα να πάνε. Αλλιώς δεν έχει καμία απολύτως σημασία. Λοιπόν, κλείνουμε τα διόδια. Ένα θέμα που καίει συνέχεια και απασχολεί ελεύθερη πολιορκημένη. Πλευρικά διόδια σε Μπράλο, Μόλο. Θα έχουμε, λένε, με τοπικά στην Αγία Παρασκευή. Δεν θα τολμάμε να βγούμε από το σπίτι μας, να πάμε για ένα μπάνιο, αν και τώρα θα χειμωνιάσει σε λίγο, αλλά πού θα πάει αυτό, κυρία Μακρύ? Είναι για άλλες χρήσεις. Πρέπει να πούμε ξανά ότι το θέμα των διοδίων μας πάει πάρα πολύ πίσω, μας πάει στο 2007, όταν ψηφίστηκαν οι παραχωρήσεις των δρόμων. Εμείς ψηφίσαμε την επανεκκίνηση των έργων για τους μεγάλους αυτοκινητόδρομους, γιατί ξέρετε πολύ καλά, 4 χρόνια τώρα τα έργα ήταν σταματημένα και δεν μπορούσαν να συνεχίσουν. Δεν ήταν μέσα στις διαπραγματεύσεις η αλλαγή του καθεστώς των διοδίων, αν και έγινε πάρα πολύ μεγάλη κουβέντα πάνω σε αυτό και υπήρξε και η πρόθεση και η πίεση να αλλάξουν. Δυστυχώς για τα επόμενα χρόνια, μέχρι και το 2015, γιατί από το 2016 αλλάζει η προοπτική αυτή που υπάρχει και η πολιτική και είναι η εξής και η σωστή πολιτική, ποια θα είναι αυτή, ότι καθένας πληρώνει ανάλογα με τη χρήση του αυτοκινητόδρομου. Μπαίνεις, κόβεις το εισιτήριο εισόδου, διανύεις τα χιλιόμετρα και από εκεί και πέρα βγαίνεις. Είχε επιλεχθεί αυτός ο τρόπος πριν από χρόνια. Δυστυχώς δέσμοι των καταστάσεων και συνεχίζουμε με αυτό. Εκείνο όμως που έχουμε πιέσει, τουλάχιστον και εγώ και αρκετοί συνάδελφοι και το αναδεικνύουμε σε κάθε περίπτωση, είναι ότι πρέπει άμεσα να τελειώσουν τα παράπλευρα δίκτυα. Γιατί ο πολίτης πρέπει να έχει τη δυνατότητα να πηγαίνει από εκεί. Μπορεί να μην έχει να πληρώσει. Δεν θα έχει εναλλακτική διαδρομή, κυρία Μακρύ. Δεν μπορεί δηλαδή να αναγκάζει οποιονδήποτε πολίτη να χρησιμοποιεί μόνο τον βασικό αυτοκινητόδρομο, όταν δεν έχει τη δυνατότητα να πληρώσει. Κακώς σταματήσανε, γιατί ξέρετε πολύ καλά ότι είχαν σταματήσει τα παράπλευρα δίκτυα να γίνονται και προ-κρίσης. Δεν ήταν μόνο μέσα στην κρίση. Έπρεπε λοιπόν τότε να γίνουν οι πιέσεις, παράλληλα με τον κεντρικό δίκτυο, να γίνονται και οι παράπλευροι. Να μην υπάρχουν δωράκια σε εργολάβους. Αυτό λένε πολύ και το ΤΕ εδώ πέρα και ο πρόεδρος. Είπαν σοβαρά πράγματα. Δεν μπορεί μην μπορεί ο Έλληνας πολίτης να πληρώσει για 5-10 μεγάλου εργολάβους. Το αντιλαμβάνεστε? Προφανώς συμφωνώ μαζί σας και δεν έχω καμία πρόθεση ούτε να υπερασπιστώ κανέναν εργολάβο, ούτε όλους αυτούς τους ανθρώπους που έχουν κάνει πάρα πολύ κακό στη χώρα και θεωρήσαν ότι η επιχειρηματικότητα είναι μόνο η κρατική επιχορήγηση και δεν κάνανε κάτι δικό τους. Όμως αυτή τη στιγμή έχουμε συγκεκριμένα προβλήματα και πρέπει να τα λύσουμε, γιατί το να κάνουμε διαπιστώσεις στο τι έφταιξε στο παρελθόν, όλοι μας το καταλαβαίνουμε, από τον πρώτο μέχρι τον τελευταίο πολίτη, ξέρουμε όλοι λίγο πολύ τι έφταιξε και τα λάθη που γίνανε. Το θέμα είναι τι κάνουμε αυτή τη στιγμή για να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα. Για να δούμε και εγώ λέω ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα πρόβλημα, υπάρχουν διόδια τα οποία έχουν εγκατασταθεί και υπάρχουν γύρω από την περιοχή μας. Εκείνο που πρέπει να γίνει για να
μπορέσουμε τουλάχιστον να κινηθούμε άνετα στους δρόμους μας και χωρίς προβλήματα και να μην σκέφτεται ο καθένας, είναι να τελειώσουν όσο το δυνατόν πιο γρήγορα τα παράπλευρα δίκτυα. Ήδη γίνεται μια προσπάθεια. Προχθές ήμουνα στο Προσκυνά, το ξέρετε το πρόβλημα, το έχετε αναδείξει. Ναι. Κάθισα 10 λεπτά για να πιω έναν καφέ και περάσανε 15 ταλίκες που σημαδεύανε. Λοιπόν, αυτό να αποφύγουν τα είναι διόδια, για να αποφύγουν τα διόδια. Όμως αυτό, εγώ σέβομαι και την περίπτωση του αυτοκινητιστή ο οποίος θέλει να πληρώνει λιγότερα διόδια. Στη Θεσσαλονίκη και είναι, Αλεξανδρούπολη είναι πάρα πολλά. Πολλά. Ακριβώς. Όμως αυτό λύνεται με το να στρωθούν 800 μέτρα δρόμου έτσι ώστε να μην περνάνε μέσα από το χωριό. Δηλαδή υπάρχουν λύσεις για τα προβλήματα. Αυτό που πρέπει να κινηθούμε είναι ο κύριος Χρυσοχοΐδης νομίζω ότι πιέζεται πάρα πολύ και θα συνεχίσει να πιέζεται προς αυτή την κατεύθυνση έτσι ώστε να γίνουν αυτά που πρέπει. Εντάξει, αρκετή ανοχή δείξαμε σε πάρα πολλά πράγματα. Όλοι βάλαμε πλάτη για να πάμε στην επόμενη μέρα, όμως η επόμενη μέρα πρέπει να είναι καλύτερη για όλους μας. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Μακρύ.